Τα μυστικά του καλού και ποιοτικού ελαιολάδου έμαθαν οι παραγωγοί που συμμετείχαν σε σεμινάριο που διοργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλεσών. Θέμα του σεμιναρίου, το οποίο στήριξαν η Cretan Mill Αλμπαντάκης και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων Proactive, ήταν η συγκομιδή και λίπανση στην καλλιέργεια της ελιάς. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία του ελαιολάδου για την κριτική οικονομία αλλά και τις δυνατότητες που έχει το χρυσό αυτό προϊόν. Τις μεθόδους που θα τους βοηθήσουν να παράγουν λάδι υψηλής ποιότητας οικονομικά και συμβατά με το περιβάλλον έμαθαν οι παραγωγοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα συγκομιδή και λίπανση στην καλλιέργεια της ελιάς που διοργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Καλεσών με την υποστήριξη των εταιριών Cretan Mill Αλμπαντάκης και Proactive ΑΕ. Είναι το δεύτερο σεμινάριο, ένα κύκλο σεμιναρίων ανάλογα εποχικά, ανάλογα με την καλλιέργεια της ελιάς, δηλαδή την εποχή που χρειάζεται. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο κύκλο. Στόχος του σημερινού σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι παραγωγοί μας, η παραγωγή της περιοχής των Καλεσών, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και τη συλλογή του ελαιοκάρπου. Για να έχουμε ένα ποιοτικό και σωστό ελαιολάδο, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Γι' αυτό μας απόψε εδώ με την Proactive και με το Πνευματικό Κέντρο Καλεσών, ώστε να δείξουμε τις σωστές προθήκες παραγωγής ποιοτικού ελαιολάδου. Όπως τόνισε η γεωπόνος κυρία Στέλλα Μαλιαράκη, η παραγωγή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική κατά τη διάρκεια της ελαιοκομιδής, αλλά και μετά κατά την περίοδο της λίπανσης. Όλα ξεκινάνε από τη φυτοϊγεία του δέντρου. Ένα δέντρο εύρωστο, ένα δέντρο υγιές, ένα δέντρο που είναι σωστά κλαδεμένο, σωστά διαμορφωμένο, που έχει όλες τις καλλιεργητικές τεχνικές, τις ορθές καλλιεργητικές τεχνικές, θα μας δώσει και ένα υγιή καρπό. Και στη συνέχεια, αν η μετασυλλεκτική μεταχείριση του καρπού γίνει ορθά, θα μας δώσει και ένα τελικό προϊόν, το οποίο θα είναι ποιοτικά στη θέση που του αξίζει. Η γνώση των επιστημόνων πρέπει να φτάσει στον παραγωγό και να τεθεί στην υπηρεσία του, ώστε να παράγεται ποιοτικό ελαιόλαδο, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων Proactive, κ. Νίκος Μπουνάκης. Υπάρχει εντύπωση ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Δυστυχώς, σε διαγωνισμούς που έγιναν πρόσφατα, παγκόσμιους διαγωνισμούς, τα ελληνικά ελαιόλαδα δεν πήραν τη διάκριση που θα έπρεπε. Και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο αν αλλάξουμε τόσο τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, όσο και τους χειρισμούς κατά την παραγωγή. Στις δυνατότητες του κριτικού ελαιολάδου στάθηκε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cretan Mill Αλμπαντάκης, κ. Μιχάλης Αλμπαντάκης, θέτοντας ως προτεραιότητα το ποιοτικό ελαιόλαδο. Σίγουρα κάνουμε λάθος κάτι, διότι τα δέντρα στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Κρήτη, η ποσότητα θα μπορούσαν να είναι περίπου 20-30% αυξημένη. Η ποιότητα θα μπορούσε σίγουρα να έχει περιθώρια βελτίωσης. Ναι, μεν έχουμε ένα καλό προϊόν, αλλά μπορεί σίγουρα το προϊόν αυτό να εξελιχθεί και να κατακτήσει ακόμα περισσότερες αγορές.